Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Αχιλλέα, κάνει λόγο για προβοκάτσια η Μόσχα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στον πυρηνικό σταθμό τα ξημερώματα. Προφανώς η Μόσχα μιλάει για την ακρίβεια για μία ακόμα προβοκάτσια, όπως τόσες άλλες σε σχέση με το συγκεκριμένο πόλεμο. Πρώτον, υπενθυμίζω ότι η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη με πολύ τεράστια εμπειρία. Δεύτερον, αυτό το οποίο λέει πριν γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το λέει 6 χρόνια, πως ο Ουκρανικός στρατός δεν έχει τον έλεγχο της χώρας, αλλά τον έλεγχο τον έχουν οι νεοναζιστικές δυνάμεις, για τις οποίες συνομίλησε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον γερμανό καγκελάριο Σόλτς. Αυτό λοιπόν το οποίο υποστηρίζει η Μόσχα είναι πως οι παραστρατιωτικές μονάδες που συνεργάζονται με τον Ουκρανικό στρατό ήταν αυτές οι οποίες έβαλαν σήμερα, λίγο πριν την εγκατάλειψη του πυρηνικού εργοστασίου, μια φωτιά στις εγκαταστάσεις και όχι σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Και οι εκπρόσωποι του Ρωσικού στρατού, οι στρατιώτες μάλλον του Ρωσικού στρατού, ήταν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεσή της. Ως απόδειξη επιπλέον αυτού του γεγονότος, αναφέρουν ένα περιστατικό το οποίο φυσικά πέρασε τα ψηλά γράμματα και θέλω να πω. Ξημερώματα σήμερα περίπου 3 με 4 στη Μαριούπολη, ο Ουκρανικός στρατός έβαλε με όπλα εναντίον του τάγματος, του νεοναζιστικού τάγματος της Αζόφ, με το οποίο μέχρι πρώτη τους πολεμούσαν μαζί, επειδή αρνήθηκαν να επακούσουν στις εντολές του Ουκρανικού στρατού. Αποτέλεσμα ήταν 10 άντρες του τάγματος της Αζόφ να πέσουν νεκροί από τις σφαίρες. Τώρα δεν ξέρω, επειδή δεν έχω ακούσει από την αρχή του δελτίου, αν είχατε αναφερθεί στη τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Όλαφ Σόλτς. Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Είναι κάτι βεβαίως που θα το αγγίξουμε και στη συνέχεια. Ναι. Αλλά δώσε μας ό,τι πληροφόρηση έχεις, Αχιλλέα. Ναι, ήταν μια εκτενέστατη τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε αναλυτικά στο γερμανό καγκελάριο τους στόχους και την αποστολή της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Όπως το εξήγησε, τονίστηκε ότι ο κύριος κίνδυνος προέρχεται, σύμφωνα πάντα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, από νεοναζιστικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς που διαπράττουν πολλά εγκλήματα πολέμου χρησιμοποιώντας τρομοκρατικές μεθόδους, τοποθετώντας όπλα κρούσης σε κατοικημένες περιοχές, κρύβοντας σκηνικά οι ίδιοι δηλαδή πίσω από τον άμαχο πληθυσμό, ενώ επίσης ανέφερε και κάτι το οποίο αφορά και πάρα πολλούς ξένους υπήκους, ότι δηλαδή η Ουκρανία ως ένα μέρος διαπραγμάτευσης έχει εγκλωβίσει 6.000 πολίτες, κυρίως φοιτητές, με τους ριζοσπάστες να τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινη ασπίδα για να καλύψουν τις δικές τους στρατηγικές κινήσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα. Στον αντίποδα πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη, κάνουν λόγο για έγκλημα πολέμου. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε δήλωσή της η πρεσβεία της Αμερικής στην Ουκρανία. Πέτρα, Αχιλλέα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Και χαίρομαι που ξεκινάμε με αυτό το σημείο. Γιατί έχω στα χέρια μου μία ανακοίνωση από το State Department, η οποία ουσιαστικά ζητάει από τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο να μην κάνουν retweet το tweet το οποίο έστειλε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θέλουν αυτή τη στιγμή, ένεκα της κρισιμότητας της κατάστασης, να μιλήσουν για έγκλημα πολέμου, και είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, πριν από λίγα λεπτά διέρευσε, υπάρχει σχετικό μήνυμα προς τις υπόλοιπες πρεσβείες να μην κάνουν retweet τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγα λεπτά, η μόνιμη αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, δήλωσε ότι ο πλανήτης έφτασε μία ανάσα από την πυρηνική τραγωδία, ότι ουσιαστικά σωθήκαμε τελευταία στιγμή εξαιτίας των επικίνδυνων και βεβαίως των απρόσεκτων χειρισμών του ρωσικού στρατού. Όπως τόνισε η αμόνιμη αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να αποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις από την περιοχή της Ζαπορίζια άμεσα, και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά σε μία πολύ έντονη ομιλία, αυτή η τρέλα του Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να τελειώσει τώρα, πρέπει να τελειώσει άμεσα. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί θεωρούν δεδομένο ότι τα όσα αναφέρονται για προβοκάτσια από τη ρωσική πλευρά είναι μέσα στο παιχνίδι προπαγάνδας της ρωσικής πλευράς. Θεωρούν δεδομένο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ότι η επίθεση έγινε από ρωσικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει η ενημέρωση πριν από λίγο ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, θα ταξιδέψει τις επόμενες ώρες στην Πολωνία,
θέλοντας να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα από τα σύνορα ουσιαστικά της Πολωνίας με την Ουκρανία, ενώ πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τους υπόλοιπους υπουργούς εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και με τους G7, με τους υπουργούς εξωτερικών των G7, τονίζοντας ότι συνεχίζει η συμμαχία να είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Μάλιστα, αυτό το οποίο κάνει τεράστια... Θα τα δούμε και στην πορεία αυτά, τι ακριβώς έβγαλε αυτή η σύνοδος των 27 μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αν μου επιτρέψεις μισό δευτερόλεπτο, είναι σημαντικό μισό δευτερόλεπτο, να πω ότι ο πολύ γνωστός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ιδιαίτερα ισχυρός στην Ουάσιγκτον, σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξη έκανε λόγο για την ανάγκη δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Είναι μια πολύ δυνατή δήλωση η οποία συζητείται εκτεταμένα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πέτρα. Ναι, αναμενόμενες. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα ο ρωσικός στρατός προελάβνει στη Νότια Ουκρανία.